Ο κύριος Βαρουφάκης από ό,τι κατάλαβα έδωσε μέσα σε φάκελο εμπιστευτικού ναι. τις ηχογραφήσεις του Eurogroup. Εγώ τον προκαλώ και τον προσκαλώ να τις δημοσιοποιήσει και αν δεν θέλει να το κάνει ο ίδιος, ας τις δώσει σε μένα, να τις δημοσιοποιήσω εγώ. Αυτά τα ντοκουμέντα είναι περιουσία του ελληνικού λαού, δικαιούνται οι πολίτες να γνωρίζουν τι έγινε τους κρίσιμους χρόνους, δεν είναι ιδιωτικό απόκτημα του κυρίου Βαρουφάκη και κακό το κρατάει πέντε χρόνια και ε, νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε τους λόγους που κάποιοι δεν θέλουν να δημοσιοποιηθούν αυτές οι συνομιλίες. Σίγουρα οι συμμετασχόντες σε αυτά τα Eurogroup, σίγουρα δηλαδή οι υπουργοί οικονομικών ε, αυτών των χωρών που ε, εκβίασαν την ε, ναι. χώρα μας, σίγουρα όμως και τα συμφέροντα εντός Ελλάδας και τα πολιτικά ε, συμφέροντα εντός Ελλάδας που ε, ε, θέλησαν να υπάρξει αυτή η πορεία των πραγμάτων. Ο κύριος Βαρουφάκης έχει τεράστια ευθύνη. Κάποιοι ε... φοβούνται το στικάκι Βαρουφάκη δηλαδή. Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα πολλοί δεν θέλουν να δημοσιοποιηθούν αυτές οι συνομιλίες, διότι αποκαλύπτουν προφανέστατα τι γινόταν μέσα σε αυτήν την αίθουσα. Εσείς πότε καταλάβατε ότι κάτι δεν πάει καλά σε όλη αυτή τη διαπραγμάτευση, επί έξι μήνες στερνόταν το πράγμα, δεν έμπαινε υπογραφή. Δεν έπαιρνε υπογραφή σε τι, τι εννοείται. Σε κάποια θέματα που θέλανε, κύριε, Δηλαδή κύριε, πήρε αυτή η Κοιτάξτε, δείτε. Ελάτε. Ότι κάτι δεν πήγαινε καλά ναι. ήταν ξεκάθαρο από τη στιγμή που υπεγράφει ναι. αυτό το κατάπτυστο κείμενο που λεγόταν Συμφωνία τη 20η Φλεβάριου του 2015 και συμπληρώνονται πέντε χρόνια σε λιγάκι. Και νομίζω ότι και η συμπλήρωση πενταετία, μάλλον είναι ένα από του λόγου που κινητοποίησε τον κύριο Βαρουφάκη να ε, καταθέσει επιτέλους αυτά τα ντοκουμέντα. Ε, η συμφωνία της 20ης, ήταν, της 20ης Φλεβάρη ήταν ένας προάγγελος μνημονίου ε, με τρομακτικές ε, υπαναχωρήσεις και παραδοχές εκ μέρους της Ελλάδας που ήταν εντελώς αντίθετες με ό,τι είχε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε εγγυηθεί και υποσχεθεί και ό,τι είχαμε δεσμευθεί ότι θα κάναμε. Πρώτο και κύριο, είχε παραδοχή περί ε, αναγνώρισης του δημοσίου χρέους, το οποίο αμφισβητούσαμε, και περί ε, ε, ανάληψης της ευθύνης αποπληρωμένου. Εάν σήμερα σας στείλει ο κ. Ζωαρφάκης το στικάκι, σήμερα, μετά την εκπομπή... Να το στείλει. Θα το δημοσιοποιήσω στο Freedom TV. Ανέσως. Άμεσα, βεβαίω. Ε, πρέπει... Θα το παραλαμβάνατε ω πρόεδρο Βουλή, Φυσικά. Ήταν υποχρεωμένο ο κύριο Τασούλα να το παραλάβει. Βέβαια, πρέπει να πω ότι αυτό το εφεύρημα να γίνει εμπιστευτικό ενώ κατατίθεται στα πρακτικά τη Βουλή δεν, ε, δεν, έχει καμία βάση. Όταν καταθέτει στα πρακτικά τη Βουλή, καταθέτει προ δημοσιοποίηση. Δεν καταθέτει κάτι εμπιστευτικό. Ε... Θέλω να σα πω και Γιατί κάτι δεν άλλο. δεν έδωσε τότε ο Βαρουφάκη το στιάκι. Είναι ένα πολύ σωστό ερώτημα. Του το απευθύνω και και πρέπει να σα πω κάτι να το αποκαλύψω κιόλα, γιατί νομίζω ότι δεν είναι ευραίο δηλαδή... σωστό. Το Σεπτέμβριο του 2015 υπήρχε yeah. προγραμματισμένη συνεδρίαση της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους. Yeah. 22 με 25 Σεπτέμβριο, μετά τις εκλογές. Ήδη από πριν τις εκλογές είχε συμφωνήσει ο κύριος Βαρουφάκης ότι θα ερχόταν στην Επιτροπή Αλήθειας και θα κατέθετε όλα όσα έπρεπε να γνωρίζει ο ελληνικός λαός... Για την διαπραγμάτευση. Ήταν δέσμευσή του και ήταν συμφωνημένο. Το είχα ανακοινώσει και, και... στα μέλη τη Επιτροπή. Μετά τι εκλογέ, ο κ. Βαρουφάκη υπαναχώρησε Γιατί... από αυτήν του τη δέσμευση. Ο λόγο ο λόγος ήταν το αποτέλεσμα των εκλογών και έκρινε ότι ε, δεν ήταν κατάλληλη η ε, στιγμή, όπω είπε τότε. Εγώ όμω θα ήθελα να σα πω κάτι άλλο. Ο ελληνικό λαό έχει δικαίωμα να γνωρίζει τι έκαναν οι εκπρόσωποι του σε όλα τα φόρα. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Να ρωτήσω όμω κάτι Βεβαίως. που ήσασταν κοντά τότε, όταν καθόσασταν. Ο Βαρουφάκη ήταν ο γητευτή του Τσίπρα. Δηλαδή, του μιλούσε οικονομικά, ε, ρένοντά τον με λουλούδια ή δεν ξέρω τι άλλο κλπ. Όταν μιλούσε. Έχει αυ αυτό το δεν πλεονέκτημα ο Βαρουφάκη. Δεν έχω μια τέτοια εικόνα ότι ήταν κάποιο όταν... γητευτή κάποιο. Ο... Εδώ προκύπτει ότι υπήρχε σίγουρα μια στενή συνεννόηση και συνεργασία, ναι. την οποία δεν γνωρίζω. Προκύπτει επίσης ότι δεν έχουμε μάθει πάρα πολλά πράγματα, εκτός από, τα, από τις ηχογραφήσεις του Eurogroup. Καλό θα ήταν να βγούνε και οι ηχογραφήσεις και τα πρακτικά του Υπουργικού Συμβουλίου εκείνης της περίοδου, όπως επίσης ένα πάρα πολύ σημαντικό ντοκουμέντο που είναι τα πρακτικά του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών της 6ης Ιουλίου, Μάλιστα. αυτά που τα ζήταγα εγώ ως Πρόεδρος της Βουλής από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ήδη από τότε. Τώρα, πιστεύετε ότι θα προκληθεί ταραχή όταν αυτό το στικάκι δημοσιοποιηθεί? Κύριε Αυτιά, πιστεύω ότι θα βρεθούν πολύ σε δύσκολη θέση, ναι. συμπεριλαμβανομένου του κύριου Βαρουφάκη. Ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να δοθούν πολύ σοβαρές εξηγήσει και από ξένες κυβερνήσεις και από τις ελληνικές. Και πιστεύω βεβαίως ότι ο ελληνικός λαός θα έχει μια πολύ καλύτερη εικόνα του τι, πώς τελικά αποφασίστηκε η τύχη του και ποιοι την έπαιξαν στα ζάρια. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, ακόμη και σήμερα... Άρα τον το προκαλείτε τώρα το κύριο Βαρουφάκη. Με την τοποθέτηση τη Τον προσκαλώ ναι. να μου δώσει εμένα το στικάκι, αφού προφανώς για κάποιο λόγο φοβάται να το δημοσιοποιήσει ή δεν θέλει, ή ζυγίζει τι ευθύνε. Εγώ είμαι πεπισμένη ότι η δημοσιοποίηση αυτών των ντοκουμέντων είναι απολύτω νόμιμη, διότι απο, αποτελούν την καταγραφή επισήμων συνομιλιών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα έπρεπε κανείς να τις θεωρεί μυστικές ή απόρριτες, πολύ λιγότερο που αποτέλεσαν τη βάση του εκβιασμού και του στραγγαλισμού της χώρας. Ε, θα σας πω και κάτι πολύ... Και στηρίχθηκε το τρίτο μνημόνιο θέλετε να πείτε τώρα, Φυσικά. έτσι. Δηλαδή ενώ δεν Φυσικά. είχαμε τίποτα, στηρίχθηκε πάνω σε αυτή την ιστορία μια ακόμη μνημονιακή συμφωνία. Κύριε Αυτιά, αυτό λέω και λέω και κάτι άλλο. Επειδή διάβασα σε κάποια δημοσιεύματα ότι οι εισαγγελικέ πηγέ λένε ότι θα ασκηθούν διώξει και ούτω καθεξής. Ε, το κατεξοχήν έγκλημα σε βάρο τη χώρα έγινε με την επιβολή των μνημονίων και του τρίτου μνημονίου και από τα ντοκουμέντα αυτά πιθανότατα, για να μην πω σιγουρότατα, προκύπτουν οι ποινικέ ευθύνε και των Υπουργών Οικονομικών που συμμετείχαν στο Eurogroup για το έγκλημα σε βάρος της χώρας μου. Και ελπίζω ότι αυτοί οι εισαγγελίες που κάνουν αυτές τις διαρροές αυτή τη στιγμή θα κινητοποιηθούν κάποια στιγμή για το κατεξοχήν έγκλημα σε βάρος του ελληνικού λαού και του ελληνικού πληθυσμού. Λοιπόν.